η Δήμαρχος Καβάλας Δήμητρα Τσανάκα και ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Θόδωρος Μαρκόπουλος δέχθηκαν σήμερα θυμοτυπική επίσκεψη από τον νέο Γενικό Πρόξενο της Ρωσίας στη Θεσσαλονίκη, Αλεξάντερ Σερμπάκοβ. Η Δήμαρχος Καβάλας εξέφρασε την ικανοποίησή της για την επίσκεψη του Προξένου της Ρωσίας και σε φιλικό κλίμα συζήτησαν τα κοινά που συνδέουν τους Έλληνες και τους Ρώσους, όπως η θρησκεία αλλά και η φιλική σχέση αιώνων που υπάρχει μεταξύ των δύο λαών. Παράλληλα, είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για την έναρξη των απευθείας πτήσεων από τη Ρωσία προς την Καβάλα. Και όπως σημείωσε ο πρόξενος, αυτό είναι κάτι που θα δημιουργήσει μια πολύ καλή σχέση και θα συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη των διμερών μας σχέσεων. Οι σχέσεις Ελλάδας-Ρωσίας είναι πάντα ήταν και όσο πάει γίνονται καλύτερες. Ο Δήμος Καβάλας, εξήγησα στον κύριο πρόξενο, πέρσι το καλοκαίρι αδελφοποιήθηκε με το Δήμο Νεύσκη της Αγίας Πετρούπολης. Είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό και επίσης του εξηγούσα πριν να μπείτε τους αρχαιολογικούς θησαυρούς της περιοχής, το γεγονός ότι οι Φίλιππι έχουν ενδιαφέρον για τουρισμό θρησκευτικό, προσκυνηματικό τουρισμό και πόσο κοντά είναι το Άγιο Όρος. Θα θέλαμε πάρα πολύ να αναπτύξουμε τις σχέσεις μας με τους Ρώσους, τις εμπορικές, τις τουριστικές. Я очень рад этой возможности посетить город Кавала. Δυνατότητα που μου παρουσιάστηκε να επισκεφτώ την πόλη της Καβάλας και προσωπικά την κυρία Δήμαρχο και θα ήθελα να την ευχαριστήσω για την ωραιότατη υποδοχή που έχουμε εδώ. Οι χώρες μας έχουν ιστορικούς δεσμούς φιλίας και είμαστε έτοιμοι να προβούμε στην περαιτέρω συνεργασία όσο σε διακρατικό αλλά και στο διαπεριφερειακό επίπεδο. Η πόλη της Καβάλας έχει αδελφοποιηθεί με μία από τις περιοχές της Αγίας Πετρούπολης και εμείς ως Γενικό Προξενείο Ρωσίας στη Θεσσαλονίκη είμαστε έτοιμοι να συμβάλλουμε με κάθε μέσο στην περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ των πόλεων μας. Επιτρέψτε μου, κυρία Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσω ξανά για την υποδοχή σας. Έχουμε εδώ πολλούς, όπως αναφέρατε, έχουμε εδώ πολλούς συμπατριώτες μας που ζουν στην πόλη της Καβάλας. Πιστεύουμε ότι αποτελούν έναν επιπλέον συνδετικό κρίκο μας. Στη Ρωσία η πόλη της Καβάλας είναι αρκετά γνωστή και πολλοί Ρώσοι γνωρίζουν τις ομορφιές της πόλης σας και θεωρώ ότι η οργάνωση των απευθείας πτήσεων από τη Ρωσία στην Βόρεια Ελλάδα γενικότερα θα συμβάλλει στην ανάπτυξη του τουρισμού και στην περαιτέρω σύσφυξη των σχέσεών μας. Οπότε πιστεύουμε ότι θα προωθηθεί έτσι και η πόλη σας. Καλημέρα, φίλοι μας. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Στη συνέχεια, ο Γενικός Πρόξενος της Ρωσίας βρέθηκε στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας, όπου ο κύριος Μαρκόπουλος ευχήθηκε να υπάρξει επανέναρξη των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων από την περιοχή και πάλι στις αγορές της Ρωσίας. Από την πλευρά του, ο πρόξενος σημείωσε ότι είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζει τη Μακεδονία και την Θράκη, ενώ ευχαρίστησε την Δήμαρχο και τον Αντιπεριφερειάρχη για τη θερμή φιλοξενία. Στη συνέχεια, ο κ. Μαρκόπουλος δώρησε αναμνηστικά δώρα και ένα τόμο της Καβάλας, που υπάρχουν αναφορές και για τον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων. Οπωσδήποτε με την Ρωσία έχουμε και κοινούς ιστορικούς, θρησκευτικούς και πολιτιστικούς δεσμούς, πλην όμως έχουμε και θέματα κοινού ενδιαφέροντος τα οποία μας ενδιαφέρουν, όπως είναι θέματα τα οποία άπτονται του τουρισμού, θέματα τα οποία άπτονται και της πρωτογενούς παραγωγής, με δεδομένο ότι επί δεκαετίες ο νομός μας εξήγαγε και η περιφέρειά μας σημαντικά αγροτικά προϊόντα στις αγορές της Ρωσίας και ελπίζουμε με τη βοήθεια του Θεού και την εξέλιξη των συνθήκων να αποκατασταθούν πάλι οι συνθήκες έτσι ώστε να μπορούμε να εξάγουμε και πάλι ακτινίδια και σταφύλια και άλλα προϊόντα της περιοχής μας στις αγορές της Ρωσίας. Господин вице-губернатор, большое спасибо. Μας παρουσιάζεται καλή ευκαιρία να συζητήσουμε τις σχέσεις και τρόπους συνεργασίας μεταξύ των περιοχών της Βόρειας Ελλάδας και των περιοχών της Ρωσίας. Έχουμε, όπως αναφέρατε, θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως είναι θέματα του τουρισμού και τα πολιτιστικά ζητήματα. Και ως Γενικό Προξενείο Ρωσίας στη Θεσσαλονίκη είμαστε πάντα πρόθυμοι να συμβάλλουμε με κάθε τρόπο στην ανάπτυξη της συνεργασίας μας σε όλους τους τομείς. Укрепление нашего взаимовыгодного сотрудничества.